Δυτικός. Πάμε τώρα να ακούσουμε το podcast της Μαρίας Σολομού, η οποία στηρίζει πάρα πολύ τον κύριο Ζερόμ Καλούτα και τον κύριο Αλευρά. Δεν γνώριζα ότι έχουν ανάγκη και port parole, δηλαδή και εκπροσώπηση τύπου, οι δύο αυτοί οι κύριοι. Νομίζω μπορούν ο καθένας και διαχωρίσαμε τη στάση του κύριου Αλευρά με τη στάση του κύριου Καλούτα. Ήταν πολύ πιο μετριοπαθής ο κύριος Αλευράς και πολύ πιο προκλητικός ο κύριος Καλούτα. Και επειδή είναι προκλητικός, πρέπει να μάθουμε και να ρωτήσουμε με ποια δεδομένα και ποια λογική πήρε εκπομπή στην ΕΡΤ. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή παρήχθη για τον κύριο Καλούτα, γιατί πολλές φορές λέμε εγώ θα κάνω μια εκπομπή για τον Λιάγκα. Είναι η εκπομπή του Λιάγκα αυτή. Ή πολλές φορές λέμε έχω μια εκπομπή και ποιον θα πάρω στην εκπομπή. Θα πάρω τον Τεριάκη, την Καλύβα, την Πετρογιάννη, τον Λιάγκα. Άρα λοιπόν η εκπομπή αυτή ήταν μια εκπομπή που την πήγε ως παραγωγή ο Καλούτα και την ενέκρινε η ΕΡΤ. Ήταν μια εκπομπή που κάνει ο κύριος Καλούτα στην ΕΡΤ, που την είχαν στην ΕΡΤ στο Συρτάρι και λέγανε ποιος το καλύτερος παρουσιαστής για την εκπομπή αυτή είναι ο κύριος Καλούτα. Δηλαδή να τα μάθουμε όλα. Αφού είναι προκλητικός ο κύριος Καλούτα. Οφείλουμε να τα μάθουμε όλα για αυτόν και τη σχέση του με την ΕΡΤ. Μπορώ λίγο όμως να πω κάτι. Γιατί ότι κάναμε και αριστούργημα. Ανοίγεις μια πολύ συγγνώμη, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είπανε κιόλας, Φωτεινή μου, ότι πήγαν πάρα πολύ διαβασμένοι, χωρίς ένα συγγνώμη. Προφανώς το είπαμε, μείνατε μεταξαστείως, κύριε Καλούτα. Γεωγραφία δεν διαβάζατε εσείς στο σχολείο? Γιατί τόσο διάβασμα που ρίξατε. Μάλλον ένα ολόκληρο μάθημα τη γεωγραφία, βασικό μάθημα. Γι' αυτό έχει βγει και η λέξη, αν σας την έχει πει κάποιος, αγεωγράφητος είναι αυτός. Εσείς εκτός από γεωγράφητος, αδιάβαστος, μη επαρκώς διαβασμένος, είστε και προκλητικός. Και η πρόκληση, εγώ δεν θα πω αυτά που λέει ο Μπογδάνος, ότι επειδή είστε μαύρος ή επειδή ο κύριος Αλευράς παρουσίασε το Gay Pride, έγινε επιλογή. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, χοντροί, μαύροι, άσπροι, ψηλοί, κοντοί. Εγώ τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά μέσα μου. Όμως δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ικανότητες και υπάρχει και η ταπεινότητα που επιβραβεύεται. Όταν κάνουμε την παρούφα, και να απαντήσω προκαταβολικά στην κυρία Μαρία Σολομού, ο Μιλόν έχει κάνει παρούφες με 40 χρόνια πορείας, αμέτρητες επιτυχίες και κάποιες παρούφες. Ο πρώτος που έχω βγει και έχω μουτζώ στον εαυτό μου και έχω αυτομαστιγωθεί περισσότερο από ό,τι όφυλα. Είμαι εγώ. Και συγγνώμη, ζήτησα και το πλήρωσα και έφυγα από δουλειές. Τι άλλο να κάνω? Να πάρω ένα μαχαίρι να κάνω χαρακτήρι ή όχι? Δεν σκότωσε κάθρωπο, δα. Το συγγνώμη αρκεί, η κατανόηση. Και ξέρετε πότε αρκεί το συγγνώμη? Όταν στην πορεία φαίνεται ότι τα λάθη σου τα έχεις αντιληφθεί και τα έχεις διορθώσει. Αυτή είναι η μαγιά. Το να πω ένα συγγνώμη που χάθηκε το φιλότιμο και να μην διορθωθώ είναι σαν να κορδεύω τον κόσμο. Όταν όμως είπα μια λάθος άποψη, είχα μια λάθος συμπεριφορά και ζήτησα συγγνώμη και δεν το έχω επαναλάβει. Ή έχω αλλάξει άποψη, πάει να πει ότι το αντιλήφθηκα και το διόρθωσα. Καταλάβατε όλοι όσοι λέτε και στηρίζετε τον κύριο Καλούτα με την απαράδεκτα προκλητική συμπεριφορά όταν εκπροσωπεί μια χώρα και τη δημόσια τηλεόραση? Ξέρετε γιατί οφείλουμε να έχουμε λόγο για τον κύριο Καλούτα? Γιατί ήταν η επιλογή μιας τηλεόρασης που την πληρώνουμε όλοι μας. Δεν επιλογή του Κυριακού, του Αλαφούζου, του Βαρδινογιάννη και του Μαρινάκη και του Σαββίδη, που έχουν ιδιωτικά κανάλια και βάζουν όποιο θέλουν και κρίνονται βάσει των δικών του επιλογών. Εδώ μιλάμε για δημόσια τηλεόραση. Δεν είναι η τηλεόραση του Ζούλα. Είναι η τηλεόραση που την πληρώνουμε όλοι μας. Των Ελλήνων πολιτών. Και βάλαμε τον Ζούλα γιατί θεωρούμε θα κάνει μια τηλεόραση που μας εκφράζει. Εμένα λοιπόν ως Έλληνα η προκλητική συμπεριφορά δεν με εκφράζει. Και οι αγενείς. Πάμε να ακούσουμε τη Σολομού. Άντε μπράβο. Έτσι προσπαθώ να είμαι συγκρατημένη, γιατί θύμωσα αρκετά, γιατί με βρήκανε κάποιες κάμερες να μου πούνε πόσο χάλια τα πήγαν τα παιδιά αυτά, ο Ζερόμ με τον Θανάση τον Αλευρά. Θύμωσα πολύ. Ήμασταν 30 άνθρωποι σε ένα σπίτι που φωνάζαμε, που λέγαμε βάλε το πιο δυνατά, έλα φέρ την πίτσα και αυτά. Και να άκουσα κάτι πιο ατόπιμα. Οπότε, μια που όλοι είσαστε αλάνθαστοι και κρίνετε έτσι από την ευκολία του καναπέ μας, δεν λέω όλοι μας από τη στιγμή που εκτιθέμεθα, κάποιος θα βρεθεί να πει αυτό δεν το έκανες καλά, αυτό δεν έγινε αυτό, με αυτό διαφωνώ, με αυτό συμφωνώ, μπράβο, κατά στα μούτρα σου ή οτιδήποτε. Πρώτη, εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, ρε παιδιά, πείτε μου λίγο ότι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και κάνουν από ειδήσεις, από πρωινά, από μεσημεριανά, απογευματινά. Δεν έχουν κάνει κανένα λάθος ποτέ. Όλοι αλάνθαστοι. Δεν έχουν πει πατάτα, δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη, δεν έχουν απολογηθεί, δεν έχουν κάνει σαρδάμ κανείς. Δύο παιδιά που είναι καλλιτέχνες, δεν είναι η δουλειά τους και το κάναν από αγάπη και από τη χαρά τους και αμυσθή. Σαν να είμαστε εμείς εκεί. Απλά και ωραία και αυθόρμητα, είπαμε, έλα τώρα, θα βγάλουμε όλο το μένος και την κακία
και την εμπάθειά μας και το πρόβλημά μας πάνω σε αυτούς τους δύο καλλιτέχνες. Ένα λάθος, δύο λάθη, τρία. Οκ, τι να κάνουμε, γίνανε και λάθη. Είναι ζωντανό, είναι μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο. Έλα, εσύ και μίλαμε συνδεδεμένος με μεταφραστές, με χαρτιά, με ένα ζωντανό σόου που προβάλλεται σε εκατομμύρια κόσμο. Παλιά καλά τη καλή τηλεόραση. Που μας κάνανε παρέα ουσιαστικά. Να τους φανταγκώσουμε το λαιμό, γιατί εμείς θα το κάνουμε καλύτερα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Και τι συγκρίσεις είναι αυτές και τι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και με θύμωσε αρκετά. Γιατί λιγάκι. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που κάποιος στην κριτική του πρέπει να έχει τέτοιο μίσος. Μίσος, εμπάθεια, κοροϊδία, να μειώσει τους άλλους. Να... Σαν να βάλετε ίδια η προσωπικότητα. Δηλαδή, σαν να μην τον πήραμε αυτό να το κάνει που θα το έκανε τέλεια. Δεν σου λέω να μην διαφωνείς. Να πει, εντάξει, προτιμούσα τους περσινούς, τους προπαίρσινους, δεν θα πω ονόματα ή οτιδήποτε. Το μίσος από κάτω. Τι είναι αυτό. Εγώ είμαι τρελή. Τόσο πολύ μας πρόσβαλε αυτό το πράγμα, ε. Υπάρχει, πείτε μου, ένα live event που δεν έχει λάθη. Εδώ έγινα στα Όσκαρ, το θυμάστε, πριν 5 χρόνια. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τα αγαπώ αυτά τα παιδιά. Και μιλάμε τώρα για 2 παιδιά οι οποίοι δεν έχουν προκαλέσει, δεν έχουν αυτό. Τα νεύρα μου, πάρα πολύ άσχημα. Γιατί είναι φίλη τη. Προφανώς, κυρία Σολομού, τρώτε ακόμα πίτσες, μπύρες και δεν έχετε καταλάβει τι σας έχει γίνει. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε ότι είναι φίλη μου και το στηρίζω. Και εγώ μπράβο σας που στηρίζετε τους φίλους σας. Όμως, όλο το άλλο, κυρία Σολομού, είναι λάθος και θα σας πω γιατί. Είστε μια γυναίκα πολύ πετυχημένη, όμορφη, μια γυναίκα με άποψη που βγαίνετε καθημερινά, κάθε εβδομάδα, δεν ξέρω τη συχνότητα του podcast, και τη λέτε δημόσια. Και μπράβο σας γι' αυτό. Με άποψη, έχετε υπόσταση, έχετε προσωπικότητα και τη λέτε και σας συγχαίρω. Και πολλές φορές συμφωνώ μαζί σας, άλλες διαφωνώ. Αυτή είναι η δημοκρατία και ο δημόσιος διάλογος. Το να πείτε ότι γιατί αυτή η ανθρωποφαγία και η σκληρή κριτική, δεν κατάλαβα. Το μίσος που εσείς που κρίνετε, όλοι κρινόμεθα. Το μίσος που είναι, η αρνητική κριτική από πότε είναι μίσος. Και θα σας πω και κάτι. Η σκληρή αρνητική κριτική είναι η απαντητική ενέργεια της προκλητικής τάσης του πομπού. Όταν ο πομπός είναι προκλητικός, ο δέχτης όταν απαντάει θα πολλαπλασιάσει την ένταση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αν ο κύριος Αλευράς είπε, οκ, τον έχουμε αφήσει απ' έξω τον κύριο Αλευρά. Γιατί αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν και τέλειο αυτό που έγινε. Ο κύριος Καλούτα, που είναι προκλητικός και δεν είναι αριστοκυματικός, έχω διαβάσει κτλ. Είναι προκλητικός. Τι δεν καταλαβαίνετε. Επίσης, δεν σημαίνει ότι αυτός που κρίνει διεκδικεί το να πάει και για να είναι καλύτερος. Δεν διεκδικεί αυτός που κρίνει. Είναι σε θέση κριτή. Επίσης, επειδή είναι δημόσια τηλεόραση και αφορά τους πάντες, όλοι έχουν αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να έχουν άποψη για κάτι που κρίθηκε, που επελέγει εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Αυτοί οι δύο επελέγξαν για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην κρατική τηλεόραση. Και μείναν μεταξεταστέοι μετά από τόσο διάβασμα. Και μοιραία στη ζωή, είπαμε, είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Από πότε δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν υπάρχει σύγκριση στη ζωή. Μην τρελαθούμε. Προφανώς δεν είπαμε να αγωνόμαστε και να είμαστε παντού πρώτοι, αλλά η σύγκριση υπάρχει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Ο καλύτερος πάει μπροστά. Κάνει καλύτερη δουλειά, θα βγάλει περισσότερα λεφτά, θα αρέσει περισσότερο στον κόσμο. Στο θέατρο δεν υπάρχει σύγκριση. Οι πιο πετυχημένοι ηθοποιοί δεν κόβεται περισσότερα εισιτήρια. Οι πιο καλές παραστάσεις δεν κόβουν περισσότερα εισιτήρια. Δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί λοιπόν, από πότε υπάρχει εδώ το αλάθητο και δεν συγκρίνουμε και περνάνε έτσι χωρίς κρίση ο κύριος Αλευράς και ο κύριος. Δηλαδή όλοι οι άλλοι μαλάκες είμαστε που κρινόμαστε καθημερινά και αυτούς τους δύο πρέπει να τους κρίνει κανένας. Για ποιο λόγο να μην τους κρίνουμε, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι παιδιά. Για ποιο λόγο. Άντερα από εδώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Γιώργο. Δεν μπορώ να καταλάβω το μίσος της κυρίας Σολομού απέναντι σε αυτούς που κριτικάρουν τα παιδιά. Γιατί βγάζει ένα ανίποτο μίσος. Αν πω αυτή την κουβέντα, δεν είμαι υπερβολικός. Φαντάζομαι δεν είμαι εκτός τόπου και χρόνου. Που βγάζουν πραγματικό μίσος. Όχι, δεν είπε. Όχι. Και υπάρχουν δε, και αυτοί δε, που δεν κάνουν κριτική με μίσο. Δεν τελείωσα. Όπως εσύ θέλεις να ολοκληρώνεις τη σκέψη σου, το ίδιο θέλω να κάνω και εγώ. Επομένως, το να βγαίνουμε και να χαρακτηρίζουμε με μίσος τα πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, ειδήσεις, τα είπε συγκεκριμένα. Δεν είπε για τα σχόλια. Είπε για συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις από ανθρώπους που όλοι γνωρίζουμε. Αυτό είπε. Είναι τελείως λάθος ο τρόπος που το χρησιμοποίησε. Αν εκείνη είχε μαζευτεί με τους φίλους της και τρώγανε πίτσες και δεν άκουσε κανένα λάθος, πάει να πει ότι περισσότερο ασχολήθηκαν με τις πίτσες παρά με αυτό που ακούγανε. Και το μίσος έχει και ένα κίνητρο. Γιατί εμείς ακούσαμε λάθη. Και είναι πολύ λογικό να γίνονται λάθη
Και είναι πολύ λογικό μετά αυτός που έκανε το λάθος να βγαίνει και να λέει: παιδιά, το δοκίμασα. Δεν μου βγήκε όπως το είχα φανταστεί. Θα το πάρω χαμπάρι αυτό, θα το πάρω υπόψη με αυτό που μου λέτε. Και την επόμενη φορά, αν υπάρξει, που νομίζω ότι μπορεί και να μην υπάρξει, θα είμαι καλύτερος. Εδώ είχαμε μια τελείως διαφορετική λειτουργία, η οποία γίνεται ακόμη χειρότερη με τέτοιες τοποθετήσεις από τους φίλους. Οι φίλοι δεν προσφέρουν τίποτα. Το κάνω ακόμα πολύ χειρότερο. Όλοι έχουμε δικαίωμα να δούμε μια παράσταση. Και μπορεί να παίζει ο Ρόμπερτ Ντενίρο και να είναι μια παράσταση που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας απέναντι στο. Και θα λέμε. Εγώ διαφωνώ μαζί σου, Βαγγέλη μου, άκου να σου πω ποια είναι η αλήθεια. Όλοι στη Σόμπιζο έχουν γλύφτες γύρω-γύρω. Όλοι. Όλοι. Οι γλύφτες τι λένε, είσαι ο καλύτερος. Είσαι ο πιο ταλαντούχος, αγάπη μου, βάζουμε και το αγάπη μου, άσχετα με το φίλο. Αγάπη μου, είσαι ο πιο ταλαντούχος. Αγάπη μου, είσαι ο πιο ταλαντούχος. Δεν υπάρχει θεά μου, είσαι, δεν υπάρχει τέτοιο ταλέντο κτλ. Ο άλλος το πιστεύει. Βέβαια. Και κάποια στιγμή έρχεται η ρημάδα η ώρα που όλοι αναμετρώμαστε με τη σκιά μας. Όλοι. Έτσι. Με τον εαυτό μας. Και βγαίνει η σκιά μας πιο ψηλή από εμάς. Και τότε έχουμε την πάλη. Έχουν δίκιο οι γλύφτες ή η σκιά που μας πέρασε. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό δεν αντιλήφθηκε ο κύριος Καλούτα ότι δεν ήταν καλός. Γιατί προφανώς οι γλύφτες του λέγανε ότι είναι εξαιρετικός, ο καλύτερος, ο πιο ταλαντούχος, ο γιούμπρος. Και πήγαν εκεί και λένε, έλα μωρέ, ευκολάκι, εμείς είμαστε τέλειοι. Θα πάμε εκεί και τι είναι τώρα το lifestyle Eurovision, παιχνιδάκι. Αν δεν το είπα, θέλει περισσότερο διάβασμα. Και όταν λοιπόν αναμετρήθηκες με τη σκιά σου, φάνηκες ολιγοβαρής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μετά αντί να κάνεις την αυτοκριτική και να βγεις στα πίνακα και να πεις, παιδιά, πήγα εκεί, ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Τι πιο ωραίο, τι πιο γλυκό. Πόσο συμπαθής θα γινόταν ο κύριος Καλούτα να πήρε παιδιά. Πίστευα ότι είναι εύκολο, τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και μπράβο στους ανθρώπους που το κάναν καλύτερα από μένα. Αν το πεις αυτό, αφοπλίζεις τον κάθε κριτή της τηλεόρασης ή της κοινωνίας ή των social media. Να σου πει, τον αφοπλίζεις, τον τελειώνεις. Λες το παιδί, ειλικρινά. Και μάλιστα δίνεις και πάτημα στην ΕΡΤ να σου δώσει και δεύτερη φορά για να τα καταφέρεις, ρε μεγάλη. Γίνεις συμπαθής. Τώρα έγινε αντιπαθής, τι δεν καταλαβαίνει. Η πρόκληση σε κάνει αντιπαθή. Βέβαια, βρίσκονται κατά τη φτερούγα τη ΕΡΤ, η οποία δεν έχει πάρει θέση επίσημα για αυτό το θέμα. Ναι, έτσι. Να βάλουμε και γλυκό στην σάλτσα, να τη φάμε πιο γλυκιά. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Για πολλά χρόνια, την πρωτοχρονιάτικη συναυλία τη Βιέννη, που τη βλέπει όλο ο πλανήτη, την παρουσιάζει ο Αλέξης Κοστάλας. Αποχωρεί ο Αλέξης Κοστάλας και έρχεται ο Νίκος Κανελόπουλος, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Είπε κανείς τίποτα. Ήταν καλός. Δεν την είπε κανείς τίποτα. Εγώ τη βλέπω κάθε χρόνο. Και εγώ τη βλέπω, αλλά. Είπε κανείς τίποτα για την επιλογή αυτή ο άνθρωπος και διαβασμένος ήταν και φρόντισε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι δύο κύριοι συγκεκριμένοι τι να κάναν πειραματόζω. Βλέπω μόνο την πόλκα του Γιώργα, του πώς του λένε, του Στράους, που τραράν, 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 ήταν. Το αυτό κλείσιμο. Είναι, αυτό είναι το Ραντζέτσκι Μάρς. Μπράβο. Λοιπόν,